Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδωρακίδη. Ασφαλώς και δεν είναι καλή μέρα. Δεν θα μπορούσε να είναι μετά από αυτό που συνέβη. Τα συναισθήματα νομίζω που μας κατακλείζουν όλους είναι πολύ έντονα. Βιώνουμε μια τραγωδία πραγματικά και όλοι σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων με τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι ένα πολύ μεγάλο τραύμα αυτό που συνέβη και ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει και κίνητρο, να αποτελέσει λόγο και αιτία να ξανασκεφτούμε πάνω σε ορισμένα πράγματα γύρω από τη χώρα μας. Να ξανασκεφτούμε, θα μου επιτρέψετε μόνο μια προσθήκη, άμεσα. Άμεσα, ναι, ασφαλώς, ναι. Και να δράσουμε, και να δράσουμε. Πέρα από την θλίψη, πέρα από την οργή, πέρα από την αγανάκτηση, πρέπει να δούμε τους λόγους και τις αιτίες, καταρχήν κύριε Θεοδωρακίδη, για το ότι ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας είναι καθυστερημένος, δεν αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια συνειδητή επιλογή. Ναι. Να θυμίσω εγώ στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν πως το χθεσινό Blender, η χθεσινή εκπομπή εδώ στο Flash, ενώ είναι φιλόξενος ο Flash και το γνωρίζετε και εσείς κύριε Δηλή, δεν φιλοξενήσαμε κανέναν. Σήμερα ξεκινήσαμε να ξετυλίγουμε, να το πούμε έτσι, με δηλώσεις όπως τις δικές σας, όπως των υπολείπων που καλέσαμε νωρίτερα, όπως και των επομένων που θα ακολουθήσουν. Γιατί σιγά σιγά φαίνεται πως κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στο τραπέζι έρχονται και απαντήσεις σιγά σιγά, να το πω έτσι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χθες ο γραμματέας σας ήταν στον τόπο της τραγωδίας. Βλέπω και το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που λέτε για την κινητοποίηση του κόσμου, του λαού, για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Προχωρώ όμως λίγο παρακάτω. Έχουμε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Η δυστυχία φτάνει στο αποκορύφωμα τη σήμερα, τρίτη μέρα του Εθνικού Πέθνους. Ναι, έτσι. Και επίσης έχουμε μια παρέτηση υπουργού και επίσης έχουμε και την ανακοίνωση μιας υπερκομματικής επιτροπής και στο διατάφτα πάω σε αυτό. Εδώ τι πρέπει να κάνει το ΚΚΕ. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα όλων αυτών των επιτροπών που λειτουργούν κυρίως ως εκτονωτικές κινήσεις μιας διάχυτης θλίψης και πολύ περισσότερο οργής. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς κύριε Θεοδωρακίδη είναι ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, αυτό που σας είπα στην αρχή, για τα βαθύτερα αίτια. Δεν μπορεί αυτό το έγκλημα, διότι περί εγκλήματος πρόκειται, να φορτωθεί σε ένα πρόσωπο, στον συγκεκριμένο σταθμάρχη, τον άπειρο τέλος πάντων αυτόν που υπήρχε εκείνο το βράδυ στο σταθμό. Να προσθέσω τη λέξη μόνο. Να προσθέσω και τη λέξη όχι μόνο, να το πω έτσι, στο σταθμάρχη. Όχι μόνο, όχι μόνο. Ναι, δεν μπορεί να φορτωθεί μόνο σε αυτόν που θα μπορούσε κανονικά και θα έπρεπε. Σκέφτομαι τώρα εγώ, ναι. Θα έπρεπε κανονικά να είναι και δύο και τρεις οι άνθρωποι εκεί που ελέγχουν την κυκλοφορία. Πέρα από αυτό, το ζήτημα που εγείρεται είναι τα γενικότερα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υλοδρομικής συγκοινωνίας, τα οποία κύριε Θεοδωρακίδη εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Και για αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, όλα τέλος πάντων όσα εξασφαλίζουν μια ασφαλή μετακίνηση, έτσι ώστε να καλύπτουν ακόμα και το πιθανό ανθρώπινο λάθος που είναι πάντα πιθανό να συμβεί, όπως ξέρουμε, και στον οποιοδήποτε. Ναι, αλλά η τεχνολογία έρχεται να το διορθώσει. Και εμείς όλα δεν αυτά, έχουμε. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Το ερώτημα είναι γιατί δεν υπήρχαν, γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση και θαρούμε ότι είναι αποτέλεσμα μιας εξέλιξης η οποία ξεκίνησε να συμβαίνει πριν από 20-25 χρόνια με τη λεγόμενη απελευθέρωση. Συμβαίνει και σε άλλους χώρους αυτό. Και σε άλλους κλάδους και στην ενέργεια και στις συγκοινωνίες και παντού. Γι' αυτό και έχουμε παντού προβλήματα και έχουμε και παντού και ατυχήματα και πολλές φορές και δυστυχήματα με την απελευθέρωση, με το σπάσιμο εταιριών, του ΟΣΕ μάλλον σε πολλές εταιρείες και έτσι ώστε να πηγαίνουν στους ιδιώτες, στους επιχειρηματίες, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στα κερδοφόρα τμήματα και τα θέματα των υποδομών να φορτώνονται στο λαό. Συνολικά όλα να καθυστερούν επειδή και ο σχεδιασμός καθυστερούσε. Ναι. Δηλαδή έχεις μια διαδρομή από Αθήνα Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Γίνεται εδώ και είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Το ξαναρωτάω κύριε Δελή, συγγνώμη που επιμένω σε αυτό. Μια σκέψη ξεκάθαρη. Το επόμενο διάστημα που θα συσταθεί αυτή η επιτροπή, αν θα είναι πυρκομματική, διακομματική, όπως θέλετε πείτε την, θα συμμετέχει το ΚΚΕ. Μα δεν θα συμμετέχουν κόμματα από ό,τι κατάλαβα. Εγώ θα είναι μια συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Ναι. Όταν είναι υπερκομματική. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι με τα κριτήρια της κυβέρνησης θα απευθυνθεί σε κάποιους ειδικούς
οι οποίοι θα δουν τα ζητήματα σε μια τεχνική. Άρα μια διευρυμένη έρευνα εμπειρογνωμόνων, αυτή θα είναι δηλαδή. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τις πολιτικές αιτίες των ιδιωτικοποιήσεων, της απελευθέρωσης της αγοράς. Να δούμε ότι πέρασαν ένα σωρό κυβερνήσεις, πέρασαν ένα σωρό υπουργοί. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να ήταν άχρηστοι και ανίκανοι. Άρα λοιπόν πρόκειται περί μιας συνειδητής επιλογής. Ο σιδηρόδρομος να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας διαχρονικά. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Δεν μας προκαλεί εντύπωση το ότι ενώ έγινε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, δεν προβλέφθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση. Είναι τυχαίο άραγε αυτό. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει το πόσο υπολογίζουν και, εν πάση περιπτώσει, το ότι μέλλον επιφυλάσσουν για το σιδηρόδρομο. Όμως με το σιδηρόδρομο, ο οποίος τυχαίνει να είναι, ήταν πάντα, τυχαίνει να είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Και βλέπουμε ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι ταξιδεύουν με το σιδηρόδρομο, παιδιά φτωχών, λαϊκών οικογενειών, φοιτητές που πηγαίνουν στα σπίτια τους, πηγαίνουν στις σπουδές τους. Πολλά από τα θύματα είναι φοιτητές εδώ από τα πανεπιστήμια μας, κύριε Βαλή. Έτσι είναι. Δεν θέλω έτσι να μείνω είναι. Σε αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες συνολικά παντού και να μην μείνουν μονάχα στον συγκεκριμένο σταθμάρχη, γιατί υπάρχουν γενικότερες πολιτικές ευθύνες, οι οποίες μεγαλώνουν πάρα πολύ από τη στιγμή που έχουμε πρόσφατες καταγγελίες συνδικάτων, συνδικαλιστικών παρατάξεων που προειδοποιούσαν για το ατύχημα, κύριε Θοδωράκη. Κύριε Δελή, πριν σας αποδεσμεύσω, θα σας κάνω θέσω μια ερώτηση, την οποία θα θέσω και στους άλλους τρεις συναδέλφους που θα φιλοξενήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, και θα ήθελα να σας το ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Αυτή τη στιγμή, εγώ το αγαπάω το τρένο, το λέω πολύ ξεκάθαρα, το χρησιμοποιώ. Και εγώ, αυτή κύριε Θεοδωράκη, από μικρό παιδί. Πρέπει να τραβήξει χειρόφρενο ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας, να διορθωθούν και μετά να ξανανεύει ο κόσμος πάνω. Να το πω έτσι αυτό πολύ. Αυτό θα το απαντήσουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει τα ταξίδια από εδώ και πέρα στους ελληνικούς σιδηροδρόμους να γίνουν ασφαλή. Και για να γίνουν ασφαλή, κύριε Θεοδωρακίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν θα γίνει κατορθωτό μέχρι να φύγει αυτό το ρημάδι, το καπιταλιστικό, το επιχειρηματικό κέρδος αυτών που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις συγκοινωνίες και οι οποίοι υπολογίζουν το εργασιακό κόστος και δεν παίρνουν προσωπικό, υπολογίζουν το κόστος από τα μέτρα ασφαλείας και δεν παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό λοιπόν θέλουμε να εξασφαλιστεί και, εν πάση περιπτώσει, να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια αυτών που μετακινούνται με το τρένο σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δελή. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.